Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε και επίσημα μάλλον μια τέτοια συνεργασία. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η παρατεταμένη υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ύπαρξη του ίδιου του ανθρώπου και φυσικά συνοπικορούμενο όλο αυτό εντός εισαγωγικών από την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων εκ μέρους ακριβώς πάλι του ίδιου θήτη, του ανθρώπου, έχει αναδείξει και έχει φέρει στο προσκήνιο και μάλιστα όλο και με κλιμακούμενη ένταση αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και κατόπιν αυτού των ιδιαιτέρως καταστροφικών συνεπειών της. Από τη μια λοιπόν έχουμε μια επισήμανση του που βρισκόμαστε σήμερα και σε γενικές αρχές την αιτία αυτών των πραγμάτων. Την ύπαρξη δηλαδή του ίδιου του ανθρώπου. Αυτό όμως, σε συνδυασμό με την υποχρέωση όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, σε συνδυασμό με την επίγουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, νομίζω ότι αποτελεί κύριο οδηγό μας το να καταστήσουμε πρώτη προτεραιότητα την υιοθέτηση πολιτικών μετριασμού όλης αυτής της κατάστασης. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θέλω να γνωρίζετε καλά, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι η ανάδειξη αυτών των περιβαλλοντικών θεμάτων και η πολυεπίπεδη ενίσχυση αυτού που λέμε resilience και όχι ρεζίλι, όπως γινόμαστε συχνά κάθε φορά που υπάρχει η ανάδειξη αυτού του θέματος, τι δείχνει? Δείχνει ότι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και των διαδικασιών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να μάθουμε και να εμπεδώσουμε το συντομότερο δυνατό. Καλές πρακτικές υπάρχουν σίγουρα πολλές. Το θέμα είναι πώς μπορούν αυτές να εφαρμοστούν και να κουμπώσουν πάνω σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δυστυχώς από περιοχή σε περιοχή, εννοώ του πλανήτη, διαφοροποιούνται. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πρόσφατα την Κίνα, όπου συμμετείχα σε ένα παγκόσμιο φόρουμ αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και πιστέψτε με, αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα σε επίπεδο local governance, σε επίπεδο τοπικών αρχών. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές και εκεί ήταν και η εισήγησή μου στο τοπικό φόρουμ, στο παγκόσμιο αυτό φόρουμ, πολλές φορές ακολουθούμε πιστά αυτό που έχει γίνει μότο, Think Global, Act Local. Δεν είναι μονόδρομος αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι από την άλλη μεριά. Η καλή πρακτική των τοπικών αρχών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση που θα πρέπει ο σχεδιασμός και η πολιτική να χαράζεται εθνικά και παγκόσμια. Άρα ανάποδα πάει. Act Local, Think Global. Σαν αιτία και αιτιατό. Για τον λόγο αυτό και μέσα στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, είναι χαρά και τιμή μας να συνεργαζόμαστε με περιβαλλοντικούς οργανισμούς ευρωπαϊκής εμβέλειας που απαρτίζονται από πολυάριθμες προσωπικότητες του επιστημονικού, του ακαδημαϊκού χώρου και φυσικά προάγουν ιδέες όπως αυτές του εθελοντισμού και της οικολογικής ευαισθητοποίησης, όπως είναι το Ecocity. Και είναι αυτό η στρατηγική μας επιλογή. Και είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από αυτή τη στρατηγική επιλογή θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν και εμάς τους ίδιους ως τοπική αρχή, αλλά και τη χώρα μας να στρέψει την πολιτική της εφαρμογή πλέον σε καλύτερα μονοπάτια. Γιατί είναι προφανές ότι τα μονοπάτια που βαδίζουμε σήμερα, ναι μεν μπορεί να είναι καλύτερα από το παρελθόν, πρέπει όμως να είναι πιο λεωφόροι και όχι μονοπάτια, γιατί θα πρέπει να τρέξουμε. Και δεν τρέχεις σε μονοπάτια, τρέχεις μόνο σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, οπότε θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτεροι αυτοί οι δρόμοι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία και εύχομαι μετά την υπογραφή του μνημονίου να είμαστε σε θέση σύντομα να μιλήσουμε και για αποτελέσματα. Η υπογραφή αυτού του μνημονίου είναι ένα σημαντικό βήμα για την αειφορία και τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας. Όπως πολύ σωστά περιγράψατε, έχετε μια ισχυρή περιβαλλοντική ταυτότητα και είμαστε εδώ μέσω της συνεργασίας μας να την εδραιώσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας νέων υποδειγμάτων, έτσι ώστε να πάμε αρκετά βήματα μπροστά, να τρέξουμε πιο γρήγορα, ενισχύοντας και τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά που έχει η περιφέρειά σας, ορεινούς όγκους, λιμναίο περιβάλλον, το παραλιακό κομμάτι, και όλα αυτά επιδιώκουμε να τα αναδείξουμε με πολλαπλούς τρόπους, ενισχύοντας πάνω απ' όλα και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να όλες οι δράσεις να αγκαλιαστούν στο τοπικό επίπεδο για να μεταφερθεί στο περιφερειακό επίπεδο και τι καλύτερο για όλους να μεταφερθεί και σε ένα εθνικό επίπεδο ως υπόδειγμα οικολογικής, θέλετε να το πούμε οικονομίας, θέλετε να το πούμε ανάπτυξης. Είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Κάποια μπορεί να ακούγονται λίγο κλισέ μερικές φορές, αλλά όπως το θέσατε και εσείς πολύ σωστά, αυτός είναι ο δρόμος. Το από κάτω προς τα πάνω, να δώσουμε τα υποδείγματα έτσι ώστε να πάμε μπροστά. Και είναι προφανώς δέσμευσή μας να επιστρατεύσουμε όλο το εμψυχοδυναμικό μας, την πολύχρονη εμπειρία μας σε επιστημονικό, σε επιχειρηματικό επίπεδο, για να πετύχουμε τους κοινούς στόχους προς όφελος, όπως είπαμε, των τοπικών κοινωνιών αλλά και της περιφέρειας γενικότερα.